βλέπουμε λοιπόν να ξεσπάει μια νέα πολιτική σύγκρουση, ένα νέο πολιτικό μέτωπο για τον εκπρόσωπο του Πασόκ αφορούν οι καταγγελίες. Τι λέει Χαριλάου Τρικοβή, υπάρχει ζήτημα με τον Δήμητρη Μάντζο. Πλήρη είναι η κάλυψη που παρέχει Χαριλάου Τρικούπη στο Δημήτρη Μάντζο, που είναι εκπρόσωπο τύπου του κόμματο αλλά και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατεία με το πασό κίνημα αλλαγή. Όπω λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, επιχειρείται μια προσπάθεια από τον ΣΥΡΙΖΑ να πλήξουν το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο θύμα στον πολιτικό συμψηφισμό, στο πολιτικό ξέπλυμα των το δικών του ευθυνών που αφορά του πληστηριασμού, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και θυμίζουν ότι το κόμμα που προσπαθεί να εξισώσει την υπογραφή είναι δικόγραφο. Μια υπογραφή σε διαταγή πληρωμή είναι το κόμμα που ψήφισε του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Είναι το κόμμα που, ενώ υποσχόταν στη Σάχθεια, παρέδωσε τα δάνεια εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στα φαντ. Ενώ υπήρχε ο νόμο Κατσέλη, ο νόμο του Πασόκ από το 2010, που προστάτευε την πρώτη κατοικία. Και θυμίζουν ότι το Πασόκ πάντα είναι μπροστά στο θέμα αυτό. Mm -hmm. Ακόμα θυμίζουν ότι ο Δημήτρης Μάντζο από το 2019 έχει σταματήσει την ενεργό δικηγορία, από τη στιγμή δηλαδή που ανέλαβε Διευθυντή στην κοινοβουλευτική ομάδα ε, του ΠΑΣΟΚ ε, κινήματο αλλαγή επί, επί αήμνη τη Φόφη Γεννηματά, δείχνοντα το ήθο του, παρότι δεν είχε κάποια πολιτική θέση αλλά μια τεχνοκρατική θέση. Και παρόλα αυτά λένε ότι δεν τίθεται θέμα, αλλά επιχειρείται ένα πολιτικό ψηφισμό, μια επιχείρηση να πλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ σε ένα θέμα που το έχει κάνει σημαία. Μάλιστα.